ερώτησή μου. Η ερώτησή μου είναι ότι ο Υπουργός μια χαρά τα κατάφερε με τα υποθαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, εδώ και 13 μήνες έγινε σχέδιο νόμου. Εσείς 13 μήνες, κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε κάνει κάτι. Τώρα θα αρχίσετε με τον κύριο Ρώτα να έρθει. Αυτό τουλάχιστον δείχνει. Είπατε για το Λουτράκι, είπατε και για τον Αποκόρονα. Ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε από πότε έχει ξεκινήσει αυτό το υποθαλάσσιο πάρκο? Από την εποχή που ήταν δήμαρχος στην πρώτη τετραετία ο κύριος Ρούσος. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα υπήρχε το πρόβλημα. Ήταν στον αέρα το νομοσχέδιο. Τώρα έγινε όμως νόμος του κράτους. Δεν έπρεπε να είστε προετοιμασμένος εσείς με την εμπειρία που έχετε? Διότι πρόκειται για τον Δημήτρη Διακομιχάλη, έναν έμπειρο δήμαρχο, 4 τετραετίες δήμαρχος. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι έτοιμα τα χαρτιά όλα και μόλις, γιατί σας το έλεγε ο κύριος Κόνσολας, ο υπουργός, ότι θα το καταφέρουμε. Να είμαστε έτοιμοι και τώρα να έχουμε ένα υποθαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή να λειτουργεί, να αρχίσει να λειτουργεί. Αυτό έχω να πω, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Μαΐλη, τη διαπίστωσή σας την αντιπαρέρχομαι. Δημοσιογράφοι είστε, ό,τι θέλετε λέτε. Έχετε ένα μικρόφωνο στο χέρι. Ποιητική αδεία μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ ξέρετε ότι είμαι από αυτούς που ανθεκτικά ακούω χωρίς να υπάρχει ανάχωμα, γιατί η δημοσιογραφία έχει και μια λογική ηθική. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Από εκεί και πέρα κρινόμαστε όλοι. Εγώ έχω κριθεί πολλά χρόνια από τον Καλλινιακό λαό και εσείς κρίνεστε. Γι' αυτό... ναι, και εγώ 38 λοιπόν. Με συγχωρείτε. Άρα, ας αφήσουμε τη λειτουργία του καθενός. Δεν έχει νόημα. Έχουμε έναν υπουργό εδώ, να αξιοποιήσουμε την παρουσία του υπουργού. Φαίνεται ότι σας διέφυγε αυτό που είπα. Ο Αποκόρονας ξεκίνησε το 2017 την μελέτη χωρίς εμπόδια που είχαμε εμείς αποστάσεις θειοκαλλιέργειας, αρχαιολογικούς χώρους και τέλειωσε το 20. Ωραία. Άρα, 2,5 χρόνια. Δώσαμε αγώνα με τον Κόνσολα να αλλάξουμε το καθεστώς. Ο Αποκόρονας δεν είχε τον κορονοϊό που εδώ τελείωσε το νησί στην κυριολεξία. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες τότε. Τώρα που το νησί μπήκε σε μια σειρά, αλλά επειδή το ερώτημά σας με την καλή έννοια του όρου είναι προκλητικό, με την καλή έννοια του όρου το λέω, εγώ έχω μιλήσει, έχω κάνει 2 τηλεδιασκέψεις με τον μελετητή του Αποκόρονα, είμαι σε συνεχή επαφή με τον Δήμαρχο του Λουτρακίου, δέστε, ξεκινά ο Δήμαρχος του Λουτρακίου το 2017 με τη βοήθεια της περιφέρειας και σήμερα είναι στο 1/3 του δρόμου, διότι η ΑΕΠΟ, όπως ξέρετε, είναι η μελέτη η οποία πραγματικά σου σπάει τα κόκαλα μέχρι να φτάσεις στην αδειοδότηση. Και τόνισα, παλιότερα οι άνθρωποι δεν έκαναν χρόνο τυχαία, από 7 συναρμόδιες υπηρεσίες για να πάρεις τις αδειοδοτήσεις. Τώρα είναι μόνο 2. Και επειδή στην περιοχή μας δεν υπάρχουν και οι ειδικοί των ειδικών, με τον Γιάννη Τωρότα, τώρα υπογράφουμε εντός εβδομάδας και κατεβαίνει ο άνθρωπος με πάσα δύναμη εδώ για να προτάξουμε το θέμα του υποθαλάσσιου πάρκου. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Εγώ έκανα τις δηλώσεις παρουσία του Υπουργού, γιατί τα πράγματα εγώ και αγαπάω, αλλά ξέρω και όπως απαιτώ. Όταν κάνω ένα λάθος να μου το επισημαίνει ένας άνθρωπος που με εκτιμά, το ίδιο κάνω και εγώ. Ο Μάνος ο Κόρσορας εμένα είναι αδελφός μου, με την ουσιαστική έννοια του όλοι είμαστε συγγενείς. Όμως δεν θα του χαριστώ. Τι να το κάνω? Επειδή είμαστε συγγενείς, θα χαριστώ εγώ στο συγγενή μου όταν εγώ έστειλα το περιεχόμενο της επιστολής για το ΦΠΑ, δεν το δημοσιοποίησα, γιατί ήθελα να κρατήσω για λόγους τακτικής έτσι χαμηλούς τόνους. Είδατε τι σας είπε. Το πήγε στον Πιτσιλή για να κοστολογήσουν, γιατί είναι γελίο αυτό που γίνεται, ποιο είναι το όφελος, ποια είναι η ζημιά η οποία θα προκύψει. Γιατί η Κάλυμνος, εγώ δεν τη βλέπω να περιμένω το Μητσοτάκη πότε θα το αξιολογήσει συνολικά. Που αν θέλετε και αυτό, ήταν 55 με 60 εκατομμύρια ευρώ.
Θυμάστε τις αντιδράσεις μας όταν επί ΣΥΡΙΖΑ εξίζουν τους συντελεστές. Για την Γάλινο που αργοπεθαίνει το νησί, δεν έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε. Και γι' αυτό εγώ είπα, θα επισκεφθώ το Σταϊκούρα μαζί με όλους τους βουλευτές. Η Γάλινος είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα σας στεναχωρήσω λίγο περισσότερο. Πάντως, θα σας στεναχωρήσω. Θα κάνετε ερωτήσεις στον Υπουργό. Όχι, 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 εσάς. Ακούστε με μια στιγμή. Είναι χαριτωμένο αυτό. Περιμένετε. Πρέπει να βάζουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και με το όνομά τους. Ο Δημήτρης Διακομιχάλης δεν είναι ο σημερινός δήμαρχος, είναι και στο παρελθόν. Σωστά. Πήρατε από τη Δημαρχία του Γιώργου του Ρούσου ένα υποθαλάσσιο πάρκο, ήταν έτοιμο, οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Σε δηλώσεις τότε στα Εγγένεια, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, ο κ. Γαβαλάς, λέει: εμείς θα πάρουμε το κτίριο, θα πάρουμε και θα προχωρήσουμε δυνατά. Εγκαταλείφθηκε το κτίριο, αν πάει ο υπουργός εκεί, θα λέει: η Παναγία μου, σώστε τι είναι. Όμως, εγώ περίμενα κάτι άλλο. Γιατί δείξατε τώρα μπροστά στον υπουργό, ο οποίος είναι ευγενέστατος. Και δεν μπορεί να πει τώρα: μα τι λες τώρα, φίλε Δημήτρη Δήμαρχε, θα σας εξηγήσω εγώ. Διότι το μέφεστε, περιμένετε λίγο. Το μέφεστε και με ευγένεια σας παρακολουθεί. Χθες ο κύριος υπουργός είπε κάτι πολύ απλό. Ότι ο Αποκόρωνας και το Λουτράκι προχωρούν, η Κάλυμνος ακόμα. Και φαίνεται όμως τώρα ότι μετά από 13 μήνες που το νομοσχέδιο έγινε νόμος του κράτους, τώρα θα στείλετε, θα καλέσετε τον αγαπητό μας, πέστε μας το μελετητή, το Ρώτα, για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να παραδέξετε και εσείς ορισμένα πράγματα. Είχαμε την τύχη, τη μεγάλη τύχη Κάλυμνος, να έχει υφυπουργό τουρισμού το μάνα τον κόνσολα, ο οποίος έκανε αυτό που δεν έκαναν, κύριε Δήμαρχε, υπουργοί κρατεοί επί Πασόκ. Και ήσασταν Πασόκ. Προσέξτε κάτι. Νέα Δημοκρατία ο κόνσολας. Πασόκ εσείς τα σβήνει όλα, αγωνίζεται για την Κάλυμνο. Γι' αυτό περίμενα το Δήμαρχο Καλυμνίου να ήταν πιο, θα έλεγα, ευγενικός προς τον συμπατριώτη μας, τον κύριο κόνσολα. Κύριε Χαραλαντά, ευχαριστώ που φροντίσατε εσείς να είστε πιο ευγενικός και να καλύψετε το μάνο τον κόνσολα. Ο μάνος ο κόνσολας δεν θέλει κάλυψη ούτε από δημοσιογράφους, ούτε από δημάρχους, ούτε από κανένα. Ξέρει και κάνει περισσότερο από τον καθένα καλά τη δουλειά του. Εγώ έδωσα στοιχεία στη δημοσιότητα σήμερα αναφορικά με την πορεία των δύο πάρκων που το ένα έχει πάρει αδειοδότηση, δεν λειτουργείται του Αποκόρωνα, έχει πάρει τις εγκρίσεις όλες. Και του Λουτρακίου που είναι στη μέση του δρόμου. Εμείς όλη αυτή την περίοδο με τον μελετητή του Αποκόρωνα κάναμε επαφές. Τώρα περιμένουμε τον Γιάννη τον Ρώτα, θα εμπλακούν και οι δύο μελετητές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Χαραμαντά, επειδή εγώ καταλαβαίνω. Εσείς πολύ καλά έχετε κάνει μία επιλογή. Εσείς, ο εκδότης, να χτυπάτε τον Διακομιχάλη. Δεν απασχολεί. Αλήθεια το λέω. Κύριε Χαραμαντά, γνωριζόμαστε. Λοιπόν, η κουβέντα μένει εδώ. Εγώ έδωσα εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλετε να εμφανίζεστε προστάτης του Υπουργού, με γεια σας, με χαράς. Εγώ δεν το κάνω. Ούτε με τον αδερφό μου, ούτε με τον ξάδερφό μου, ούτε με τον συγκεκριμένο Υπουργό.